Γεια σας και πάλι. Πάγωσα λίγο έξω. Γι' αυτό με βλέπετε, πρέπει να έχω κοκκινήσει λίγο. Δεν έχει σημασία. Λοιπόν, τι θα δούμε σήμερα? Και βασικά αυτά τα πραγματάκια, τους δύο τους ατμοποιητές που θα δούμε, είναι δύο μοντελάκια καινούργια Aspire BTC. Δεν θα τους έδειχνα. Μου τα στείλανε από ατμόσφαιρα για να τα δοκιμάσω, έτσι, να τα δω, να τα δοκιμάσω, να πω τη γνώμη μου, τι διαφορές έχουν και τα λοιπά και τα λοιπά. Τέλος πάντων, εγώ, επειδή συνεχώς με ρωτάτε καθημερινά, έχει γίνει ένας πανικός με τους Aspire, τους BTC, ρωτάτε, είπα να βρω αφορμή και να δείξω τα δύο τα μοντελάκια τα καινούρια που είναι σε στυλ Vivinova και απ' έξω έχουν ατσάλι, ένα περίβλημα, και μέσα έχουν γυαλί. Το ατσάλι για να προστατεύει ουσιαστικά το γυαλάκι, γιατί όλους τους πέφτει και σπάει. Εντάξει, λέω εγώ τι λέω, ατσάλι και γυαλί και ιστορίες, αλλά ξέρω ότι έχετε θεματάκι, σας πάνε. Τώρα αυτό έχει προστατευτικό γύρω γύρω, οπότε θα το δούμε και θα το δούμε και από κοντά. Αυτή είναι η διαφορά, θα το δούμε από κοντά. Λοιπόν, αλλά βρήκα αφορμή, επειδή ουσιαστικά σήμερα πρέπει να είναι η πρώτη μέρα που ανοίγει το δεύτερο κατάστημα ατμόσφαιρα στο Περιστέρι, και μια στιγμούλα να δω εδώ πέρα ακριβώς τη διεύθυνση, για να μην σας λέω ιστορίες, και τώρα βλέπετε τις εικόνες που τρέχουν από πίσω. Λοιπόν, είναι Βασιλέως Αλεξάνδρου 96 γ, όπως βλέπετε, πάρα πολύ ωραίο μαγαζί. Το φροντίσανε να γίνει έτσι όμορφο, ελπίζουμε να πάει καλά, έτσι, καλές δουλειές. Θα έχει τα προϊόντα, όλα εκεί πέρα ατμόσφαιρα, και κυρίως τα υγρά τα ατμόσφαιρα που ξέρω ότι τα ψάχνει και σας έρχεται μακριά το Καματερό. Οπότε τώρα στο Περιστέρι, περνάτε και το βλέπετε. Οι φωτογραφίες που είδατε ήταν ακόμα το στείναν, ας πούμε, το μαγαζί. Έχει πολλά περισσότερα πράγματα, περάστε να τα δείτε. Τέλος πάντων, φεύγω από αυτό. Δεύτερη δικαιολογία και τρίτη δικαιολογία που είχα ήταν λίγο, γιατί μερικοί μου λένε ότι έχουν θεματάκι. Με τις κεφαλές είναι το θεματάκι. Με τον αερισμό είναι το θεματάκι. Θα δούμε λίγο από κοντά τους δύο τους ατμοποιητές τους καινούριους και μετά θα σας προσπαθήσω να σας απαντήσω και λίγο σε αυτό το θέμα. Εντάξει, λοιπόν, βλέπουμε από κοντά και πάλι εδώ για να σας πω περισσότερα. Σε αυτό το κουτάκι έρχεται και αυτός ο Aspire, είναι από αυτά τα ωραία κουτάκια. Και όπως θα σας δείξω, και ο μικρός και ο μεγάλος έρχονται στα ίδια. Τώρα εγώ τον έχω το μεγάλο και τον ατμίζω εδώ πέρα. Και με αυτόν θα σας πω περισσότερα. Το μικρό το δοκίμασα χθες και προχθές. Έρχεται σε αυτά τα κουτάκια έτσι. Για να δω, έχει και το φυλαδιάκι μέσα ή μου φύγει από κάτω. Να το. Λοιπόν, αφήνω το κουτάκι στην άκρη. Εντάξει, δεν έχει κάτι άλλο να δούμε. Είναι παρόμοιο με τα άλλα που είδαμε. Και έχει και αυτό το εγχειρίδιο, ας πούμε, για το πώς λύνεται, πώς γεμίζει κτλ. Τώρα εδώ βλέπουμε δύο κεφαλές και μία που έχει μέσα τρεις, πολύ σημαντικό, και είναι όλες στο 1,8, για να το δούμε αν θα καταφέρουμε εδώ να εστιάσει. Πού το? Στο 1,8. Αυτά είναι. Και τελικά, όπως έμαθα από πίσω, αυτός ο μεγάλος αριθμός είναι ο αριθμός της παρτίδας, για να ξέρουν τι τους γίνεται, ποια δουλεύουν καλά και ποια όχι, μάλλον. Αφήνω και αυτό το κουτάκι στην άκρη. Τώρα, για να κάνουμε λίγο zoom in εδώ, για να το δούμε ποια είναι η διαφορά και γιατί το δείχνω αυτό. Γιατί, όπως σας είπα και στην αρχή, είδαμε, να συνεχίζετε να ρωτάτε, αλλά πρέπει να δείχνουμε και πράγματα τα οποία έχουν μια κάποια διαφορά. Λύνεται κανονικά σαν μια Vivinova, να το πούμε, και βγαίνει και το τριπτυπάκι του. Μπορείτε να βάλετε όποιο τριπτυπάκι 5-10 θέλετε πάνω, κατά τα γνωστά, έτσι. Και η διαφορά η ουσιαστική είναι σε αυτό εδώ το πράγμα. Εδώ βλέπετε το 5-10 το κονέκτορα. Έτσι αλλάζουμε την κεφαλή. Να τα ξαναπώ, γιατί κάποιοι μπορεί να μην έχουν δει τα προηγούμενα βιντεάκια. Αυτή είναι η κεφαλή, η περίφημη, με τις διπλές κάτω αντιστάσεις κτλ. Πολύ καλή ποιότητα, την είδαμε, τη λύσαμε, την κάναμε. Είναι γνωστό αυτό. Αν έχετε θέμα, το ξαναλέω, και δεν κάνει επαφή με το μοντάκι σας, απλά λίγο με το νυχάκι κατεβάζουμε αυτόν εδώ το θετικό πόλο. Βλέπετε, ελάχιστα. Ελάχιστα, δεν είναι χιλιοστό αυτό. Βλέπετε. Κατεβάζουμε λίγο αυτό κάτω. Ξέρω, μπορεί να σας κουράζω, αλλά συνεχίζουν και με ρωτάνε. Και τώρα, όπως θα δείτε, εξέχει, έτσι, από το κονέκτορα. Αλλιώς ήταν έτσι μέσα. Ωραία, το λέμε και αυτό. Τώρα, η βασική διαφορά αυτών των δύο των μοντέλων που βλέπουμε σήμερα είναι εδώ.
αυτό εδώ απ' έξω είναι ένα ατσάλινο περίβλημα που το προστατεύει από τις πτώσεις. Θεωρητικά δεν σπάει τόσο εύκολα το γυαλί. Και μέσα έχει γυαλί. Γυαλί και πήρα εγώ το 8, το έκανα τώρα να γυαλίνει. Αυτή εδώ είναι η σημαντικότατη διαφορά από τους υπόλοιπους τους πλαστικούς και είναι και αυτό από αυτά που σας λέω συνήθως, ότι παιδιά να προτιμάτε πιο υγιεινά υλικά κτλ. Που δεν αντιδρούν και κρατάνε περισσότερο στο χρόνο, πλένονται πιο εύκολα, καθαρίζονται και όλα αυτά. Η ουσιαστική διαφορά είναι αυτή, δηλαδή είναι το γυαλάκι στο τάγκ και το περίβλημα που έχει απ' έξω, που είναι ανοξείδωτο ατσαλί, γιατί το έξισα λίγο για να δω, και υποτίθεται ότι θα πέφτει και δεν θα σπάει. Τώρα θα κάνω όπως κάναν παλιά αυτοί που πουλούσα πιάτα. Δεν σπάει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αυτό ήταν αυτό που ήθελα να σας δείξω και να έχετε στο μυαλό σας, επειδή έρχονται σε πάρα πολύ καλή τιμή και είναι και με τις 2 ακόμα τις εξτρά τις αντιστάσεις. Νομίζω ότι έχει ουσία, συν τις άλλες αφορμές που είχα για να κάνω το βιντεάκι. Λοιπόν, πάμε τώρα και το βλέπουμε, είναι σε μικρό και σε μεγάλο Vivinova στυλ, έτσι, με κουστούμάκι απ' έξω. Και εγώ αυτόν θα ατμίσω, το μεγάλο. Ωραία, είναι το ίδιο πράγμα, δεν τον λύνω, για να το δούμε. Σας έχω δείξει και τις προηγούμενες φορές πως γεμίζουμε κτλ. Και όπως θα δείτε εδώ μέσα με το υγρό, είναι ευδιάκριτο από το παραθυράκι του βέβαια. Εντάξει, εγώ ίσως θα τα ήθελα μεγαλύτερα τα παραθυράκια, αλλά μάλλον δεν θα παρήχε τόση προστασία το μέταλλο όσοι χρειάζονται πάρα πολύ εκεί έξω, γιατί σπάνε συνεχώς τα γυαλάκια. Λοιπόν, ας τα αφήσω τώρα εδώ πέρα να τα ρίξετε μια ματιά και να δείτε λίγο ποιο σας ταιριάζει καλύτερα. Πάω να το ατμίσω και να σας πω περισσότερα. Λοιπόν, και το υγρό που χρησιμοποιώ τώρα αυτή τη στιγμή μέσα είναι 60-40, 60 PG, 40 VG. Και βλέπετε, θα σας πω, είναι κάτι ωραία υγρά στη σειρά που είναι και σε πολύ καλή τιμή, θα τα πούμε τις επόμενες μέρες. Τι είπαμε, ατμοποιητές με κάτω την αντίσταση, διπλή αντίσταση με ανταλλακτικές ανταλλάξιμες κεφάλες, και ποια είναι η διαφορά τους από τους άλλους Aspire BTC που κυκλοφορούν πολλά και διάφορα μοντέλα, είναι ότι είναι με γυαλί το ταγκάκι τους και έχει το εξωτερικό αυτό περίβλημα το προστατευτικό από ανοξείδωτο ατσάλι, οπότε θεωρητικά και λογικά θα προστατεύει το τζαμάκι από το να μην σπάει τόσο εύκολα. Δεν είναι άθραυστο, εντάξει, μην ακούσω πάλι τίποτα τρέλες, δεν είναι άθραυστο, απλά προστατεύεται από αυτό το περίβλημα. Εντάξει, ανθρώπινα πράγματα, λογικά, λογικότητα, τώρα με το πάρουμε με τη βαριά και το χτυπάμε θα σπάσει. Εντάξει, πιο υγιεινό για μένα. Δεν θα κάτσω να λαλήσω περισσότερα, ατμίζει μια χαρά στα μοντάκια που έχω, και τώρα εδώ θα μπω σε αυτό που ήθελα περισσότερο να σας πω, να σας απαντήσω, να αναλύσουμε. Είναι το ότι σε πάρα πολλούς, όχι τόσους πολλούς, τέλος πάντων σε αρκετούς, έτυχε να μην έχουν καλή τροφοδοσία με τους Aspire, τους BTC γενικότερα, με τις κεφαλές, ή να έχουν υποτροφοδοσία ή υπερτροφοδοσία. Τι συμβαίνει τώρα σε αυτό? Επειδή γενικότερα όλες οι κεφαλές των bottom coil ατμοποιητών, έτσι, τροφοδοτούνται με την εισπνοή που κάνουμε εμείς, με το ρούφιγμα του ατμού. Δημιουργείται υποπίεση μέσα στο τάγκ και πιέζει περισσότερο το υγρό που βρίσκεται μέσα για να διαβρέξει την αντίσταση. Αν η τζούρα σας είναι πάρα μα πάρα πολύ αεράτη, πάει να πει ότι δεν θα έχετε καλή τροφοδοσία συνήθως. Γιατί δεν δημιουργείται τόση υποποίηση ώστε να πιέσει το υγρό και να τροφοδοτήσει την αντίσταση. Αν η τζούρα σας είναι πάρα πολύ σφιχτή, δημιουργείται μεγαλύτερη υποπίεση και πιέζει περισσότερο υγρό, άρα έχουμε υπερτροφοδοσία. Γιατί λέω εγώ ότι δουλεύουν πολύ καλά οι BTC, γιατί για μεγάλο εύρος υγρών, περισσότερη αναλογία σε PG, περισσότερη αναλογία σε VG, και για τα περισσότερα μοντάκια που δοκίμασα, λειτουργούν σωστά. Αυτό το πράγμα δεν συνέβαινε τόσο καλά στους άλλους bottom coil ατμοποιητές, αλλά και εκείνοι είχαν μεγάλο εύρος, εκτός από ορισμένες κεφαλές, ας πούμε, που είχαν θεματάκι, είτε το φυτίλι τους δεν ήταν καλό, ήταν στραβοστριμμένο το σύρμα πάνω, είτε. Τα ξεκαθαρίζουμε. Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με αντίσταση πάνω, την οποία γεννούσαμε εμείς, τη βρέχαμε, ρουφάγαμε. Εδώ η τροφοδοσία γίνεται διαφορετικά και εξαρτάται πάρα πολύ
από το πόσο απότομα ρουφάμε, πόσο σφιχτή είναι η τζούρα, πόσο ο αέρας μπαίνει μέσα, πόση υποπίεση δημιουργείται. Αυτό που έχω να σας πω όμως εγώ είναι ότι έχω κάνει δοκιμές και γι' αυτό επιμένω εγώ στον Aspire, σε αυτό το BTC το μοντέλο, γιατί μου δουλεύει για το μεγαλύτερο εύρος, έτσι, ο ατμοποιητής ίσως με τις μεγαλύτερες ανοχές μέχρι στιγμής. Κάπως έτσι, με κάτω την αντίσταση. Με πάνω την αντίσταση σας λέω είναι διαφορετικό το θέμα τροφοδοσίας. Πάμε τελείως αλλού, δεν εξετάζουμε, άλλο πράγμα, άλλο πράγμα. Μην μπερδευόμαστε. Αυτό ήθελα να σας πω και ελπίζω μέσα σε άκρες να σας κάλυψα στην ερώτηση αυτή που μου κάνετε συχνά πυκνά. Δεν φταίνε δηλαδή οι κεφαλές, ου, άιντε, τις βγάλαμε άχρηστες. Πρέπει λίγο να το εξετάσουμε και αυτό. Κάπως έτσι. Τώρα, πολύ ωραία τα καινούργια τα μοντελάκια και τα δύο. Σας είπα, γυαλάκι και έχει και την προστασία. Τώρα θα δούμε κάποια στιγμή, θα τα βγάλουν όλα τσάλινα, πού θα πάει. Δεν μπορεί, θα τα βγάλουνε. Περιμένω κι εγώ. Είναι αυτή τη στιγμή σε Aspire λογικά η πιο υγιεινή λύση. Έτσι όπως τη θέλω εγώ, έτσι. Ξέρετε, εγώ είμαι λίγο. Λοιπόν, περάστε και μια βολτίτσα εκεί πέρα να ενισχύσουμε το κατάστημα, το καινούριο. Ωραία. Γιατί ξέρετε, όσο ενισχύουμε τα ελληνικά καταστήματα, τόσο περισσότερα μας προσφέρουν. Άσχετα τώρα τι σας λένε ιστορίες. Να μην ακούω τρέλες. Πάρα πολύ ωραίο το μαγαζί, το ξαναλέω. Λοιπόν, ευχαριστώ τα παιδιά στην ατμόσφαιρα που μου δώσαν να δοκιμάσω και αυτό. Και ελπίζω να μην έχουν πρόβλημα που έκανε το βιντεάκι. Εντάξει. Λοιπόν, δοκιμάστε και αυτό όσους σας πάνε τα γυαλάκια. Για να τιμήσω κιόλας, δεν άτιμησα καθόλου. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα, συνεχίζετε να στέλνετε ερωτήσεις. Καλύτερα όχι στο YouTube, γιατί έχω θεματάκι. Ξέρω πολλές μείναν αναπάντητες. Δεν βγάζω άκρη ακόμα. Λοιπόν, θα το δω και θα σας πω. Παιδιά, εκεί δεν μπορώ να υποσχεθώ γιατί με έχει μπερδέψει πάρα μα πάρα πολύ. Λοιπόν, έχετε το στο μυαλό σας και το καινούριο αυτό, όσοι είναι τρυπιοχέριδες και τα σπάνε. Λοιπόν, περνάτε, βλέπετε, δοκιμάζετε και αποφασίζετε.